Λοιπόν, Μπάμπη, αυτό είναι το όμορφο, ότι είδες, κρατάμε μέσα μας τη φλόγα του παιδιού και τη φλόγα του εραστή της μουσικής. Κρατάω στα χέρια μου το CD, Creep Records γράφει εδώ και τα λοιπά, βλέπω τον Metro DK. Πότε κυκλοφόρησε αυτό το CD και δεν το πήρα χαμπάρι? Κοίτα, τη δεκαετία των 90 στα μέσα, μου είχαν κάνει μια πολύ καλή πρόταση από την FM Records να αναζωπυρώσουν την περίπτωση της Creep. Δηλαδή, η αναζωπήρωση αυτή περιλάμβανε δύο σκέλη. Το ένα ήταν να γίνουν κάποιες επανεκδόσεις από τους δίσκους που είχαν βγει και κυρίως σε CD, και πολύ περιορισμένα και σε κάποια βινήλια. Μάλιστα. Και ταυτόχρονα να μου δώσουν την ευχαίρεια με τη χρηματοδότηση της FM, να βγαίνανε κάποια πράγματα τα οποία θα ήταν σαν Creep Records, ας πούμε, αλλά μέσα από την FM. Πολύ όμορφο αυτό, σαν σκέψη, σαν σύλληψη. Το οποίο ξεκίνησε. Έγινε, βγήκανε από τις επανεκδόσεις, ξέρω εγώ, βγήκε το πρώτο άλμπουμ, τον Villa, τον Yellow Yell και το Metro Decay. Μάλιστα. Μιλάμε για τι χρονολογία περίπου, 95. Μάλιστα, μάλιστα. Και ταυτόχρονα έκανα και δύο παραγωγές συγκροτημάτων που έχουν βγει Creep Records, όπως ήταν το άλμπουμ των Night Stalker, το Use, και το άλμπουμ των Black Male. Δεν θυμάμαι πώς το λέγανε. Overexposed. Ωραία. Το δεύτερο άλμπουμ τους. Ξέρεις, ακούμε βέβαια εδώ τους Villa, να πούμε, του Κώστα το Ποθουλάκη. Το 1988 είχα το Κώστα στο στούντιο για μια συνέντευξη. Μάλιστα μετά είχαμε μιλήσει μαζί στο τηλέφωνο. Δεν το θυμάσαι, εγώ το θυμάμαι. Τότε στο ξεκίνημά μου ένα χρόνο στον αέρα, στο ραδιόφωνο. Και μου λες, Δημήτρη, να τα πούμε και μαζί με την πρώτη ευκαιρία. Ένα λεπτό είχαμε μιλήσει, μισό λεπτό. Και λίγους μήνες μετά ο Κώστας έφυγε. Αν θες να μας πεις κάτι για τους Villa και δικό σου κομμάτι μεγάλο. Τι να πω, έτσι, να μια εξιστόρηση της πορείας των Villa. Ό,τι νιώθεις. Εξαιρετικό σχήμα, πολύ μπροστά, για την Ελλάδα ένα τέτοιο σχήμα. Εγκλόφωνο τότε. Εντάξει, υπήρχαν και άλλα. Και αυτό είναι που ανέδειξε η Creep, ότι υπήρχαν και άλλα group. Δηλαδή, το ότι εγώ αποτελούσα κομμάτι των Villa δεν σημαίνει ότι μόνο η Villa ήταν, ας πούμε. Και εκτός Creep υπήρχαν και άλλα group, βέβαια. Δεν μπορούσα εγώ να στεγάσω τους πάντες, ας πούμε. Γιατί η Creep είχε φοβερά έξοδα, δεδομένου ότι, να σκεφτείς, ήταν η μοναδική εταιρεία η οποία πλήρωνε το στούντιο. Δηλαδή έβρισκε το group, έλεγε μου αρέσετε, βάζαμε κάτω, ακούγαμε τα κομμάτια που είχαν από τις πρόβες, διαλέγαμε και ή απορρίπταμε κάποια. Αφού φτιάχναμε το δίσκο, πηγαίναμε στο στούντιο, τον γράφαμε, τύπωνα τα εξώφυλλα, τις κοπές, τα βινίλια, τις διανομές μόνοι μας. Δηλαδή, δύσκολο πράγμα να μπορέσω να βάλω πολλά καρπούζια κάτω από τις μασχάλες. Πολύ δύσκολο. Οπότε κάθε μία κίνηση τη σκεφτόμουν. Γι' αυτό σου λέω, και εκτός Creep υπήρχαν group τα οποία δεν μπόρεσα να βοηθήσω εγώ, ας πούμε, μέσω της Creep. Τώρα όσο για τους Villa. Εντάξει, έζησα μεγάλες στιγμές με αυτό το group. Ευτύχησα και εγώ, δηλαδή, σαν άνθρωπος, εκτός από το να βοηθάω τα συγκροτήματα μέσα από μια εταιρεία, από ένα label, να παίζω ταυτόχρονα σε ένα από αυτά τα group και να ζήσω ωραίες στιγμές, δηλαδή, που χαίρομαι που τις έχω ζήσει, δηλαδή, με αυτό το group. Και δισκογραφικά και σαν συναυλίες, κυρίως στα live, ας πούμε. Και κρίμα για τον Κώστα, τόσο νέος και με τόσα πράγματα στην καρδιά του να δώσει. Βλέπεις, αποφεύγω συστηματικά τόση ώρα να μιλήσω. Το βλέπω και βλέπω, γνωρίζοντας, το πούμε έτσι άμεσα, στον αέρα, πόσο σεμνός άνθρωπος είσαι και με ουσιαστική συγκρότηση. Γιατί και αυτό στις μέρες μας είναι, τέλος πάντων, δήθεν. Εγώ επιμένω ότι η Creep είναι σημείο αναφοράς και είμαι βέβαιος ότι το γνωρίζεις καλύτερα από τον καθένα μας. Ξέρεις, τότε με τον Κώστα το 88 συνέντευξη που είχαμε δει τον Ίγκη λίγες μέρες πριν στη Ριζούπολη, πρώτη φορά, θυμάσαι. Και λέγαμε και οι δύο, πιο νέος και εγώ, ενθουσιασμένοι, μεγάλη στιγμή, είδαμε τον Ίγκη πώς στην Αθήνα. Και πήρα έτσι μια αίσθηση από ένα παιδί γεμάτο διάθεση για rock and roll, για πράγματα. Άκουγα και τις ηχογραφήσεις με τους Villa από το 82 με τα single της Creep. Είχαν κάνει τότε το House of the Damned, ένα extended play το 88. Ναι. Μπράβο. Το θυμήθηκα. Και ήταν η αφορμή για την κουβέντα, κάτι τέτοιο, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα ένα άλμπουμ που θεωρώ σαν ένα από τα 2-3 καλύτερα, αρτιότερα και σημαντικότερα στην Ελλάδα, και να μου πεις μετά κάποια πράγματα για αυτό εδώ το θρυλικό σχήμα. Τους Metro Decay.